Γεια σας και καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε και εδώ είμαστε παρεούλα και σήμερα για αυτήν εδώ την εκπομπή. Τι χαμός συμβαίνει εδώ, Bad Hair Day, αλλά θα μου πεις κάθε μέρα Bad Hair Day είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε έτσι πιο χαμογελαστοί, γιατί κάπως έχουμε ξεκινήσει και μετράμε αντίστροφα, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, τα μέτρα θα αρχίσουν έτσι σιγά σιγά να χαλαρώνουν. Από τις 4 Μαΐου θα σταματήσει και αυτό το περιοριστικό το μήνυμα, που νομίζω ότι αυτό ήταν τελικά που μας είχε κάνει όλους να μαγκώσουμε έτσι πάρα πολύ και να αισθανθούμε ότι κάπως μας στερείται, ρε παιδί μου, η ελευθερία μας. Φυσικά για το καλό όλων μας συνέβη αυτό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όλοι μας σιγά σιγά μετά από 40 και μέρες περιμένουμε πώς και πώς να επιστρέψουμε λίγο στην καθημερινότητα. Όποια καθημερινότητα και είναι αυτή, και όπως και να επιστρέψουμε, τουλάχιστον σιγά σιγά να μπαίνουμε πάλι σε ρυθμούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε να κάνουμε παρεούλα φυσικά μέχρι για την επόμενη ώρα, μέχρι τις 5 δηλαδή, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Local Report. Από το σπίτι πάντα κάνοντας εκπομπή. Έχει και αυτό την χάρη του. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα μου λείψει βέβαια όταν γυρίσω στο στούντιο. Καθόλου δεν θα μου λείψει να κάνω εκπομπή από το σπίτι, γιατί υπάρχουν και κατηγορίες ανθρώπων, ξέρετε. Υπάρχουν οι άνθρωποι που κάπως τους αρέσει, ρε παιδί μου, είναι μαθημένοι να δουλεύουν από το σπίτι. Αλλά και υπάρχουν και άλλοι που μπαίνουν πολύ πιο εύκολα σε mood δουλειάς όταν αλλάζουν περιβάλλον. Και νομίζω ότι είναι και λίγο πιο normal αυτό. Να αλλάξει το περιβάλλον σου, να έχει η μέρα σου, ρε παιδί μου, να κάπως να κατηγοριοποιείται. Δηλαδή δουλειά. Το σπίτι είναι για άλλους λόγους, η βόλτα σου, ο καφές σου, η γυμναστική σου, δηλαδή όταν τα κάνεις όλα λίγο μέσα σε ένα χώρο, κάπως αισθάνεσαι λίγο εγκλωβισμένος, σαν να είσαι φυλακισμένος, δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Anyway, λοιπόν, έτσι για να μην κουράζω και τον Αντρέα που θα το περάσει αυτό και τον Νίκο που του περνάει μάλλον για την ακρίβεια από το μοντάζ αυτό, θα πάμε να ξεκινήσουμε έτσι πολύ πολύ δυναμικά με πολύ ωραία θεματάκια. Αρχικά να ξεκινήσω με αγαπημένη Kate Hudson, αλλά η αγαπημένη Kate Hudson, η οποία έχει μια πολύ πολύ γνωστή μητέρα, την Goldie Hawn, αλλά και είναι και πολύ έτσι νέα μητέρα. Τρεις γενιές γυναικείας δύναμης μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε, καθώς αυτές οι τρεις γυναίκες κοσμούν το εξώφυλλο, παιδιά, το εξώφυλλο του The Beautiful Issue, του αμερικανικού ουσιαστικά People, όπου η Kate Hudson στα 41 της χρόνια και η Goldie Hawn στα 74 της χρόνια, παιδιά, συζήτησαν έτσι με το περιοδικό για την σημασία που έχει η ζωή τους, για το πόσο δεμένες είναι και πόσο δεμένη η οικογένεια είναι, και αυτή τη φωτογραφία την μοιράστηκε η Goldie Hawn στο Instagram της, ευχαριστώντας φυσικά το περιοδικό People. Έτσι, λίγα από αυτά που είπαν, ουσιαστικά είπαν ότι η οικογένεια είναι η οικογένεια, η στενή και η ευημερία είναι η θησαυρή, λέει, που κρατάμε μέσα στην καρδιά μας. Είναι παρηγοριά να ξέρουμε ότι είμαστε εκεί για να υποστηρίζουμε και να ανακουφίζουμε μία την άλλη. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Μακάρι, λέει, όλοι να βρίσκουμε την ομορφιά στην καρδιά μας. Και επίσης είπε η Goldie Hawn για την Kate Hudson που απέκτησε κόρη του, λέει, όταν η κόρη σου αποκτά κόρη, είναι. Αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό, φυσικά. Η μικρή Ράνι, έτσι ονομάζεται. Και είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, παιδιά. Δείτε πόσο γλυκιά φωτογραφία είναι. Χρειάζεται. Μοιάζουνε όμως, έτσι, και η Hudson με την Goldie. Πολύ μοιάζουνε. Και αυτό το μπεμπί, τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ κοιτάω κάτω, εσείς κοιτάτε δίπλα, φυσικά. Πάω και συνεχίζω με. Έχω χρόνο, έτσι. Ναι. Πάω και συνεχίζω γρήγορα με το επόμενο θέμα και φυσικά με αγαπημένο Mr. Big, ο οποίος αποφάσισε έτσι να κάνει μια αλλαγή στο κεφάλι του και να κάνει μια αλλαγή στα μαλλιά του, και φυσικά αυτό δεν θα μπορούσε να το αφήσει ασχολίαστο η Sarah Jessica Parker. Ο Chris Northam, λοιπόν, ο οποίος είναι ο γνωστός Mr. Big του Sex and the City, και είχαν έτσι αυτή την πολύ πολύ ιδιαίτερη σχέση και μας απασχόλησε σε όλα τα επεισόδια του Sex and the City, αλλά φυσικά και ο γάμος, ο οποίος αυτός μας απασχόλησε σε δύο ταινίες, παρακαλώ πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι δύο διατηρούν μια πολύ πολύ στενή φιλία, και βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία που κουρεύτηκε, φυσικά, έτσι λίγο κάπως. Τα πήρε με την ψηλή, ρε παιδί μου, το λες ότι τα πήρε με την ψηλή, και του πάει όντως πάρα πολύ, και από κάτω έσπευσε η Sarah Jessica Parker να σχολιάσει και να πει για την ακρίβεια γιατί άρεξε τόσο πολύ. Μάλλον του το έλεγε, φαντάζομαι, ή τέλος πάντων της άρεσε τόσο πολύ που δεν το πίστευε. Όντως του πηγαίνει πάρα πολύ όμως, είναι έτσι λίγο πιο αλήθικο το στυλ. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σε ένα στόμα break, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με πολύ ωραία νέα. Βασικά έχω μια φανταστική είδηση, γιατί μπήκαμε λίγο και ψάξαμε, γιατί έχει γίνει με αυτό το βίντεο που έχει γίνει viral με τους χορευτές, νεκροθάφτες, whatever, αυτούς τους Γκανέζους, γιατί από την Γκάνα είναι. Λοιπόν, θα σας πω μόλις επιστρέψουμε πολλά πάνω σε αυτό, γιατί το ψάξαμε, μην φύγετε, όμως εσείς μην πάτε πουθενά, εδώ μείνετε συντονισμένοι στο MAD TV.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πριν πάω σε αυτό το θέμα που ξέρω ότι περιμένετε όλοι πώς και πώς, να μην ξεχάσω να σας πω Madrid Superstar Weekend έρχεται με αγαπημένο Harry Styles αυτό το Σαββατοκυριακό. Θέλω να μείνετε συνεννοημένοι εδώ φυσικά στην παρέα του MAD TV, του Madrid 106,2, με συγχωρείτε, γιατί μαθαίνετε φυσικά facts για τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη, αλλά και ακούτε back-to-back τις επιτυχίες του. Αν φύγω και εξαιρέσω αυτό, να σας πω ότι μπορείτε στο Madrid 106,2 να κάνετε και τη δική σας εκπομπή, καθώς τα μικρόφωνα ανοίγουν καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 11 με τις δικές σας αφιερώσεις. Φεύγω και από αυτό και πάω σε αυτό το βίντεο που θα κάνουμε το εξής. Εγώ λέω να το δούμε. Εντάξει. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, είδαμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα. Αυτό είναι που έχει γίνει viral στο ίντερνετ εδώ και βασικά πολύ καιρό. Από την αρχή της καραντίνας, εγώ το είχα δει σε ένα φίλο μου που το ανέβαζε σιγά σιγά και μετά, δεν ξέρω, μετά από αυτόν για κάποιο λόγο αισθάνθηκα ότι ξεκίνησε να γίνεται viral. Anyway, μετά έγιναν πάρα πολλά βίντεο με ανθρώπους που πέφτουν από το ποδήλατό τους, ανθρώπους που πέφτουν, ξέρω εγώ, στο ίσωμα και χτυπάνε και μετά κατευθείαν βγαίνουν αυτοί οι Γκανέζοι. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε λίγο και ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτό το βίντεο με τους συγκεκριμένους χορευτές, καθώς τι γίνεται τώρα. Στη Δημοκρατία της Γκάνας, παιδιά, η οποία είναι μια χώρα της Δυτικής Αφρικής, να σας πω, και έχει πληθυσμό πάνω από 31 εκατομμύρια, το ξέρετε εσείς αυτό, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις του 2019. Λοιπόν, έχει έρθει, η Γκάνα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο και βρίσκεται στο επίκεντρο γι' αυτό το λόγο, όχι λόγω του κορονοϊού, αλλά γι' αυτό που για το βίντεο που είδαμε πριν από λίγο και το βλέπουμε παράλληλα να παίζει κιόλας. Και φυσικά με αυτούς τους Γκανέζους, τους τέσσερις Γκανέζους νεκροπομπούς, οι οποίοι χορεύουν, παιδιά, μεταφέροντας στις πλάτες τους το φέρετρο με τον νεκρό για τον άλλο κόσμο. Εκεί γενικώς υπάρχει, παιδί μου, μια. Διάφορες χώρες, έτσι, πολιτισμούς που έχουν άλλες κουλτούρες κλπ. Ο καθένας το θάνατο τον αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που τον θάνατο τον αντιλαμβάνονται διαφορετικά, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η κηδεία και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, το βίντεο αυτό έχει, να ξέρετε, τίτλο Coffin Dance, είναι ο χορός του φέρετρου ουσιαστικά. Και το έθιμο τους λοιπόν εκεί θέλει τον αποθανόντας το φέρετρο να μεταφέρεται στην τελευταία του κατοικία υπό τη συνοδεία χορού και μουσικής. Και με αυτόν τον τρόπο λέει ότι ίσως γιορτάζουν τη ζωή και το θάνατο και το ταξίδι σε έναν άλλον κόσμο. Είναι ένας άλλος τρόπος, ένας διαφορετικός τρόπος. Τα έθιμα των κηδιών και το πόσο αποχαιρετάς φυσικά τον άνθρωπό σου είναι αυτό που σας είπα ότι διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Και συνήθως αυτοί είναι επαγγελματίες, παιδιά. Είναι χορευτές οι οποίοι κουβαλάνε το φέρετρο και τους προσλαμβάνουν. Συνήθως είναι 4 ή 6 και τους πληρώνει η οικογένεια του αποθανόντο για να τον αποχαιρετήσουν. Και να ξέρετε ότι στην Γκάνα συνηθίζεται, λέει, να μην θάβεται αμέσως κάποιος που έχει φύγει από τη ζωή. Από τώρα να δεις. Λοιπόν, πάντως αυτή είναι η ιστορία πίσω από αυτό το βίντεο το οποίο έχει γίνει viral και όντως είχε πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε έτσι δύο πράγματα γι' αυτό. Εγώ είχα πει πάρα πολύ στην διαδικασία αυτή και μόλις είδα το θέμα λέω αυτό είναι φανταστικό. Λοιπόν, καλά, έχουμε και το Dalgona Coffee για την ακρίβεια, το οποίο έχει γίνει και αυτό viral στην καραντίνα. Αυτό είναι κάτι πολύ γνωστό σε εμάς, να ξέρετε. Το οποίο εμείς δεν το λέμε Dalgona, το λέμε αλλιώς. Αλλά θα σας πω σε πολύ λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, τι γίνεται με το συγκεκριμένο. Είναι αυτό το trend του καφέ που έχει κατακλείσει το feed του Instagram. Δεν έχει να κάνει με φρέντο εσπρέσο. Και μπήκαμε λίγο έτσι στον πειρασμό να το ψάξουμε. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η τρέλα ξεκίνησε από την Νότια Κορέα και εμπνευστής είναι ο ηθοποιός, δεν ξέρω ακριβώς πώς να τον προφέρω σωστά, Yang Li Wu, ο οποίος, παιδιά, χρησιμοποίησε 3 υλικά για την Παρασκευή και τον έκανε έτσι πάρα πολύ διάσημο. Τι έκανε ουσιαστικά, έβαλε στιγμιαίο καφέ μέσα στο... Το γνωστό δικό μας το φραπέ ουσιαστικά αυτό έχει κάνει. Έβαλε στιγμιαίο καφέ, παιδιά, έβαλε ζεστό νερό, το χτύπησε στο τέτοιο, στο ζιν,
Και πώς το λένε αυτό, ρε παιδιά, στο μιξεράκι αυτό, τέλος πάντων, στο σέκερ. Και μετά πρόσθεσε γάλα. Τι είναι, ρε παιδιά, το κλασικό, το θεσσαλονικιώτικο, το φραπόγαλο. Που βάζεις σε ελάχιστο νερό και όλο το υπόλοιπο το συμπληρώνεις με γάλα και ζάχαρη. Τι να μας πούνε τώρα και αυτοί, τι να μας πούνε για το Dalgona Coffee. Εδώ εμείς έχουμε το φραπόγαλο, το ωραίο, το αυθεντικό, το βέρο, το σωστό. Ας έρθουν από εκεί, να πιούν από εδώ και να μας πούνε την τέτοια τους. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε, να συνεχίσουμε με κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα και είναι Your Kiss. Και επιστρέφω με ντουλάπες celebrities, έτσι να ζηλέψουμε λίγο, να μας πήγει λίγο το σαγόνι, να τους δούμε έτσι λίγο παρέα. Με αγαπημένες bloggers και λοιπά που έχουν έτσι, που ποζάρουν μπροστά από την ντουλάπα τους. Και με... και έχω και βαμέντες. Θα σας τα πω σε πολύ πολύ λίγο. Εσείς μην πάτε πουθενά. Πάμε και για αυτό το τρίτο part αυτής εδώ της εκπομπής και αυτήν την ημέρα με πολύ πολύ χαμόγελο, γιατί μετράμε φυσικά αντίστροφα. Το λέω και το ξαναλέω, αυτό είναι. Λοιπόν, φανταστείτε πόσο πολύ θέλω να πω εγώ από αυτό. Λοιπόν, και έτσι θέλω να δούμε μερικές φωτογραφίες που συλλέξαμε εδώ πέρα με τις ντουλάπες που αλήθεια τις έχουμε δηλέψει. Και θα ξεκινήσω με την αγαπημένη μας την Chiara Ferragni, αυτή την Ιταλίδα influencer, η οποία μέσα από τα post της κάθε φορά έτσι μας δίνει λίγο, ρε παιδί μου, λίγο τυράκι, έτσι, με αυτό το ευρύχωρο δωμάτιο, το οποίο είναι και η ντουλάπα του σπιτιού της, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Ωραίο πάντως αυτό είναι ανοιχτά, δηλαδή μπαίνεις μέσα, τα βλέπεις όλα, δεν έχεις κανένα άγχος. Είναι ωραίο. Άκουσε. Τι σου κάνει όμως και λίγο από την άλλη. Έτσι όπως τη βλέπω δηλαδή τώρα εγώ, σε κάνει και λίγο πολύ. Δηλαδή δεν θες να κλείνουμε κιόλας. Να έχεις λίγο ακόμα περισσότερο την έννοια της τάξης, ρε παιδί μου. Όχι. Ξέρω, δικό μου. Αν πεις μιλάω κι εγώ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Πάμε στην Paris Hilton με την ονειρεμένη αυτή ντουλάπα παπουτσιών που έχει χαμός εδώ. Εντάξει. Τα βάζει όμως, βλέπετε, τα βάζει χρωματικά η Paris Hilton. Δηλαδή πάνω είναι αυτά με το μαύρο που έχουν μπροστά, κάτω είναι τα λίγο πιο μπες, πιο κάτω είναι τα τελείως μπες. Δεξιά βλέπουμε τα κόκκινα με τα φούξα και αυτά. Χριστέ και Παναγία, τι χαμός είναι αυτό. Μάλιστα. Μας δείχνει τέλος πάντων. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν τρελαίνω με τα παπούτσια της Paris Hilton, τα βρίσκω λίγο πιο... Δεν μ' αρέσουνε. Οπότε δεν μ' αρέσει και η ντουλάπα της. Εντάξει, προχωράμε σιγά, τι έχει μια βιβλιοθήκη, έχει πάρα πολλά παπούτσια πάνω. Πάμε στην Kylie. Εδώ η Kylie έχει μια ντουλάπα, έχει ένα δωμάτιο για τα ρούχα, ένα δωμάτιο για τα παπούτσια, ένα δωμάτιο για τις περούκες, ένα δωμάτιο για τα κραγιόν, ένα δωμάτιο για τις τσάντες που βλέπουμε εδώ πέρα τώρα, οι οποίες έχει... πάνω έχει μόνο τις Hermès, δηλαδή μιλάμε για κάποια εκατομμύρια δολάρια, από ό,τι βλέπω, κάτω βλέπω ότι είναι η Louis Vuitton, όπως επίσης και κάτι σε λίγο πίσω. Γενικώ με τις Hermès περνάει πάρα πολύ καλά. Έχει κάτι στο κάτω. Μάλιστα. Οκ. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα βέβαια είναι... Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, Rosie Huntington, παιδιά. Φυσικά η αγαπημένη του Jason Statham. Η οποία είναι λίγο, ρε παιδί μου, έτσι πιο cool. Είναι πιο μαζεμένη, ας πούμε, η ντουλάπα της. Και εκείνη η δωμάτια που τη βλέπουμε έχει, έτσι, τα λέμε και αυτά. Τι στυλ είναι αυτό που έχει κάνει στα πόδια της, τέλος πάντων. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ, ας πούμε. Θα μου πεις δεν βλέπεις τίποτα τώρα από την ντουλάπα της, okay, καμία σημασία δεν έχει αυτό. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι πολύ πιο μαζεμένη και είναι και έτσι λίγο το ψυχρό αυτό το χρώμα που εμένα μου αρέσει και πάρα πολύ. Ναι. Ψηφίζω ντουλάπα Rosie Huntington. Και δεν έδειξα και Kim Kardashian, παιδιά, sorry. Λοιπόν, Νίκο μου, sorry, δεν έδειξα Kim Kardashian. Βλέπουμε και Kim Kardashian εδώ πέρα. Βέβαια, να σας πω κάτι, η ντουλάπα της Kim Kardashian εδώ μου κάνει πιο πολύ σε μαγαζί ρούχων, παρά σαν ντουλάπα.
Παρ' όλα αυτά, μια εξίσου μαζεμένη δουλάπα, okay, δωμάτιο για την ακρίβεια, που όντως θυμίζει κατάστημα περισσότερο παρά δουλάπα. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μου θέμα, στο επόμενο θέμα για την ακρίβεια, που έχει να κάνει με την Εύα Μέντες, η οποία παιδιά είναι πάρα πολύ αληθινή σε αυτό που αποφάσισε να γράψει στο Instagram. Δεν περνάει πάρα πολύ καλά με τα social media γενικώς και δεν περνάει πάρα πολύ καλά με την εκθέτη φυσικά τη ζωή της. Και μπήκε και έγραψε ένα. Ανέβασε αυτή την υπέροχη φωτογραφία, που ουσιαστικά τι είναι, είναι η ίδια. Σύμφωνα όμως με τα μάτια της κόρης της, ανέβασε αυτό και έγραψε ότι αυτή είμαι εγώ. Έτσι με ζωγράφισε το παιδί μου. Όχι, δεν έχω γίνει μάστρο στην κουζίνα κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Δεν έχω κάνει γυμναστική εδώ και 2 μήνες. Δεν έχω γράψει καμία νοβέλα. Προσπαθώ απλά να είμαι μια αστεία μαμά, χωρίς να χάνω τα λογικά μου. Στέλνω πολύ αγάπη εκεί έξω και θα χαρώ πολύ να διαβάσω πώς αισθάνεστε κι εσείς. Ουσιαστικά αυτή είναι μια άλλη πλευρά και πιστέψτε με, νομίζω ότι αυτή η πλευρά είναι και η πιο αληθινή. Δηλαδή, όλοι αυτοί που βλέπουν, κάνουν πράγματα. Παιδιά, εντάξει, όσο και να κάνεις και ό,τι και να κάνεις, δεν είναι ότι. Πιστεύω ότι οι κάτω μέρες είναι πιο πολλές από τις πάνω μέρες στη φάση αυτή που βρισκόμαστε και στη φάση αυτή που διανύουμε. Όσο αισιόδοξος και να θες να είσαι, όσο και να τα βλέπεις τα πράγματα έτσι πολύ όμορφα, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη για το αν τα πάνω μας τα έχουμε περισσότερο αυτές τις μέρες. Τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε σε ένα στόμα break να επιστρέψω για το τρίτο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής και έτσι αφού μιλάμε για καραντίνα να σας πω και για την τεμπελιά που έχω αμέσως μετά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θα κλείσω με αυτό το θέμα μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο και το Σαββατοκύριακο είναι έτσι αυτό το διήμερο χαλάρωσης που σε όλους μας αξίζει, είτε είμαστε στη δουλειά μας κανονικά, είτε είμαστε στο σπίτι μας. Γενικά χρειαζόμαστε τις ημέρες αυτές, μια μέρα τεμπελιάς ή και 2 μέρες τεμπελιάς μέσα στην εβδομάδα. Γιατί πέραν το ότι ζούμε τη μέρα της μαρμότας και κάθε μέρα μας φαίνεται η ίδια, πέραν το ότι είναι μια πολύ στρεσογόνος περίοδος αυτή και μας πιάνει έτσι μία ανάγκη και μία τρέλα να κάνουμε πράγματα και να δημιουργήσουμε και αυτό και πρέπει και κάτι το οποίο δεν μας αφήνει ουσιαστικά να δούμε και λίγο τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Οπότε αυτό το μπαίνουμε στην φάση του άλλου άκρου και αφήνουμε το άγχος μας ουσιαστικά να μας καταβάλει με πολύ περισσότερη δουλειά, πολύ περισσότερη προσπάθεια, πολύ περισσότερη γυμναστική, πολλές δουλειές μέσα στο σπίτι και για να ξεχαστούμε αλλά και για να αισθανθούμε χρήσιμοι. Οπότε χρειαζόμαστε γενικότερα μία free μέρα. Μία free μέρα η οποία αφορά τα πάντα, παιδιά. Από το να μην κάνεις καμία δουλειά, να κάτσεις και να λιώσεις το Netflix, ας πούμε, και να μην μαζέψεις τα ρούχα σου, να μην κάνεις καθόλου γυμναστική, να. Είναι αυτό που το χρειαζόμαστε και στη ζωή μας γενικότερα. Και ιδίως οι άνθρωποι που δουλεύουμε και πάρα πολύ. Όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, έρχονται μέρες που δεν έχουμε πάρα πολύ δουλειά, αισθανόμαστε ότι κάπως δεν έχουμε κάνει τίποτα. Οπότε τώρα που έχουμε μπει και σε μια τέτοια διαδικασία, αυτό μας φαίνεται ακόμα μεγαλύτερο και γίνεται ακόμα πιο τεράστιο στο κεφάλι μας. Οπότε πρέπει κάπου εδώ να μάθουμε κιόλα. Τουλάχιστον αν μάθουμε κάτι από αυτό, είναι και σίγουρα να εκτιμούμε και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει και ξεκούραση. Δεν είναι όλα στη ζωή μας μόνο δουλειά. Έτσι δεν είναι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων, με το να έχετε αυτή την ανάγκη να κάνετε πάρα πολλά πράγματα, να ξέρετε ότι προκαλείτε οξυδωτικό στρες, πράγμα που οδηγεί σε μυϊκή κούραση, όσο και αν δεν το πιστεύετε. Ιδίως με την πάρα πολύ γυμναστική που έχουμε πέσει όλοι ξαφνικά με τα μούτρα, έχετε πέσει όλοι με τα μούτρα και κάνετε πάρα πολύ γυμναστική. Πρέπει να αφήσετε ακόμα και όταν κάνετε πολύ γυμναστική, να αφήνετε μια μέρα τους ιστούς σας έτσι να αναδομηθούν και να ξεκουραστεί το σώμα για να δυναμώσει, να καταλάβει αυτό που έχετε κάνει κιόλας, να το αφομοιώσει και μετά πάμε ξανά και ξεκινάμε ξανά. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω και με αυτή την ημέρα τεμπελιάς θα σας αφήσω. Κάντε δώρο στον εαυτό σας μια μέρα τεμπελιάς μέσα σε αυτές τις καραντινάτες ημέρες που διανύουμε. Και μη σας παίρνει από κάτω. Ένα τεράστιο φιλί. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Break my heart και do all που έρχεται αμέσως τώρα. Εμείς τα λέμε από εβδομάδα εδώ στο Local Report. Πάντα από το σπίτι και ελπίζοντας πια ότι από τη μεθεπόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να τα λέμε και από το στούντιο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.